ζήτημα και βεβαίως ένα νέο παιδί που έχουμε τον πρόεδρο, τον Κώστα, τον Κύρλα, τον καρδιολόγο, ο οποίος είναι πρόεδρος και τον καλωσορίζω. Τους ευχαριστώ που έχουμε την τιμή να τους έχουμε σήμερα κοντά μας. Καλώς ήρθατε στο Πρίσμα. Καλημέρα σας και από εμάς. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση στη φιλόξενη εκπομπή σας. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω πώς να σε αποκαλέσω, παιδί μου είσαι, εν διάσκοπη περιπτώσει. Κώστα μου, είναι γεγονός ότι διάβασα μια ανακοίνωση την τελευταία που βγάλατε και πραγματικά παρακολουθώντας και την όλη διαδικασία που εξελίχθηκε στη Θεοφάνεια, είχε μαζικότητα με τον κύριο Νικολόπουλο και του σύναυτο, είναι γεγονός ότι εκεί είδα κάποια πράγματα και ταυτόχρονα την άλλη μέρα διάβαζα την ανακοίνωση τη δική σας και χάρηκα που αποδομήσατε κάποια ζητήματα που έθεσε ο κ. Νικολόπουλος, ο σύλλογός σας. Δώστε μας μια εικόνα καταρχάς. Καταρχάς αυτό το οποίο θα θέλαμε να επαναλάβουμε και στη σημερινή εκπομπή είναι η διαχρονική θέση του Συλλόγου μας, ότι αυτό το οποίο πραγματοποιείται στον χώρο της υγείας συνολικά, είτε μιλάμε για πρωτοβάθμιο, είτε μιλάμε για δευτεροβάθμιο, είτε τριτοβάθμιο επίπεδο, είναι ότι προσπαθούν όχι τόσο πολύ να την αποδομήσουν αυτή που είναι η θέση της που είναι και τα λοιπά, δηλαδή να αποσαρθρώσουν τις δομές υγείας. Αυτό το οποίο επιχειρείται να γίνει είναι να αναδιαρθρωθεί ολόκληρη ολόκληρος ο τομέας της υγείας και να μετασχηματιστεί με όρους επιχειρηματικούς. Δηλαδή, τι ακριβώς λέμε? Λέμε ότι τόσο σε πρωτοβάθμιο όσο και σε δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο επίπεδο, αυτό το οποίο επιχειρείται από την πλευρά της κυβέρνησης είναι να μετατρέψει τις δομές υγείας σε επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρήσεις θα έχουν έσοδα και έξοδα. Και ανάλογα με το τι έσοδα και με το τι έξοδα έχουν, υπάρχει ένας σχεδιασμός όπου τις αναπτύσσει ή ένας σχεδιασμός όπου τις υποβαθμίζει. Μέσα σε αυτό το σκεπτικό, βλέπουμε ότι, ας πούμε, τα κέντρα υγείας, οι οποίες είναι πρωτοβάθμιες δομές, οι οποίες είναι σπουδαίες ως προς το ρόλο που επιτελούν, που υπηρετούν την κοινωνία, βλέπουμε ότι ως επιχειρήσεις δεν είναι κερδοφόρες, γιατί ως επιχειρήσεις δεν έχουν έσοδα από πουθενά. Αντιθέτως, έχουν μόνο έξοδα. Βλέπουμε ότι υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης, σε πανελλαδικό επίπεδο, όχι μόνο σε επίπεδο ΥΠΕΙΣ και σε επίπεδο νομού, να υπάρχει μια πολιτική η οποία είναι μια διαρκούς αποδόμηση, μια διαρκούς υποβάθμιση των κέντρων υγείας, φτάνοντας, ας πούμε, σε απαράδεκτα σημεία να μην εφημερεύουν κέντρα υγείας 24 ώρες βάσει, όπως το κέντρο υγείας Πάρκας, το κέντρο υγείας Καναλακίου. Και βλέπουμε συνεχώς ότι εκεί πέρα δεν γίνονται προσλήψεις, ότι είναι εμφανές ότι προσπαθούν ότι υπάρχει μια διαρκή υποβάθμιση. Αντιθέτως, βλέπουμε άλλες δομές οι οποίες θεωρητικά μπορεί να είναι και κερδοφόρες, όπως παράδειγμα του χάρη το Γενικό Νοσοκομείο της Λευκάδας. Αυτό ως επιχείρηση είναι αρκετά κερδοφόρο κατά τη γνώμη μας, διότι είναι μια τουριστική περιοχή η Λευκάδα, το επισκέπτονται τουρίστες οι οποίοι έχουν ασφάλειες, οι οποίοι πληρώνουν, κάνουν κτλ. Τα έσοδα του νοσοκομείου είναι μεγάλα. Το γεγονός ότι είναι ότι ως επιχείρηση είναι, ας πούμε, κερδοφόρα, βλέπουμε ότι προσπαθεί η πολιτεία, προσπαθεί το κράτος να το αναβαθμίσει και ως δομή. Φτιάχνουν καινούργιο νοσοκομείο εκεί πέρα, το οποίο τελειώνει μέσα σε λίγους μήνες, στελεχώνεται κτλ. Και πάει να αναβαθμιστεί. Αντιθέτως, τα κέντρα υγείας του νησιού της Λευκάδας, τα οποία ως επιχειρήσεις δεν είναι κερδοφόρες αλλά είναι απαραίτητα, βλέπετε ότι μέσα στο ίδιο νησί υπάρχει αυτή η αντίφαση. Την επιχείρηση την κερδοφόρα την αναβαθμίζουν, την επιχείρηση σε εντός παρενθέσεως, εντός εισαγωγικών, που δεν είναι κερδοφόρα, την υποβαθμίζουν. Αυτό ακριβώς γίνεται και τώρα. Σε συνέχεια όλου αυτού του σκεπτικού δημιουργήθηκε και ο καινούργιος νόμος, η καινούργια πρόταση, η οποία παρουσίασε η ΕΚΤ, είπε σε πρόσφατη εκδήλωση το Σάββατο 13/5 εδώ στο Θεοφάνιο, η οποία παρουσίασε, ας πούμε, ένα καινούργιο, πρόταση για ένα πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, το οποίο το παρουσίασε ως κάτι καινοτόμο, κάτι καινούργιο, κάτι ανατρεπτικό. Μιλάει για τον οικογενειακό γιατρό. Ναι. Αυτό επί της ουσίας, αυτό, ας πούμε, το πρωτοποριακό, αυτό το καινούργιο, δεν είναι τίποτα άλλο από ένας μηχανισμός τον οποίο προσπαθούν να στήσουν και ο οποίος θα έχει ως σκοπό να αποτρέπει τους πολίτες, να εμποδίζει τους πολίτες. Θα είναι ένας μηχανισμός παρεμπόδισης των πολιτών σε δευτεροβάθμιες, τριτοβάθμιες δομές, μηχανισμός παρεμπόδισης των πολιτών στο να κάνουν επιπλέον εξετάσεις, στο να κάνουν ακτινογραφίες, στο να πηγαίνουν σε γιατρούς ειδικότητες. Αυτό το οποίο εκεί πέρα στείνεται είναι να δημιουργούν δύο μονάδες υγείας στα δύο τόμοι μέσα στην Πρέβεζα, οι οποίες θα αποτελούνται από οικογενειακούς γιατρούς. Όλοι οι κάτοικοι της Πρέβεζας θα είναι χρεωμένοι σε κάποιον οικογενειακό γιατρό και όταν θα θέλουν να πάνε να κάνουν κάποια εξέταση, θα θέλουν να απευθυνθούν σε κάποιον γιατρό, καρδιολόγο, οριλά κτλ., θα πρέπει πρώτα να περάσουν από εκεί και να πάρουν έγκριση. Αν τους δώσει έγκριση ο οικογενειακός τους γιατρός, μπορούν να πάνε παραπέρα, να εισέλθουν στο σύστημα και να κάνουν εξετάσεις, ακτινογραφίες, να δουν γιατρούς άλλες υποειδικότητες. Αν δεν πάρουν έγκριση από τον οικογενειακό γιατρό, δεν προχωράνε.
Τώρα. Να σε διακόψω λίγο. Ναι. Ο οικογενειακός γιατρός είναι μια τέτοια προσπάθεια που εφαρμόζεται χρόνια και στην Ευρώπη. Ναι. Εκεί δηλαδή που είναι το μεμπτό. Ο οικογενειακός. Γιατί το λέτε, το συγκρίνετε με την επιχειρηματικότητα. Να σας... Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ναι, ότι αυτή τη στιγμή ο οικογενειακός γιατρός θα προσταματήσει τις άσκοπες μετακινήσεις ασθενών για οποιοδήποτε θέμα τρέχει και βγάζει όλες τις εξετάσεις στο νοσοκομείο. Ταλαιπωρείται δηλαδή το σύστημα υγείας. Έτσι το βλέπουν. Σας το θέτω όπως... Καταλαβαίνω, ναι. Καταρχάς, εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού είναι ένα όπλο για το σύστημα υγείας. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα όπλα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για ευεργετικούς σκοπούς, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για λιγότερο ευεργετικούς. Εγώ δεν θα πω τι λέει ο σύλλογός μας, δεν θα πω τι λέω εγώ. Εγώ θα πω τι λέει το τέταρτο μνημόνιο για αυτό το πράγμα. Ναι. Το τέταρτο μνημόνιο, όπως βγάλαμε και στην ανακοίνωση που βγάλαμε ο Σύλλογος Εργαζομένων κτλ., λέει ότι ουσιαστικά το θεσμό του οικογενειακού γιατρού τον προτείνει, ας πούμε, η συμφωνία αυτή που υπάγεται. Δανειστές. Ναι, τον προτείνει, ναι, και συνυπογράφηκε και από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Να μειωθεί το, ναι, τον προτείνει ως ένας μηχανισμός στον τομέα της υγείας, ναι, λέτε. Τον προτείνανε ως έναν μηχανισμό κόφτη. Δηλαδή το πρωτότυπο, το αγγλικό κείμενο, τον αναφέρει ως gatekeeper. Δηλαδή δεν λέει ότι είναι ένας γιατρός ο οποίος σας κοιτάζει και θα προσπαθεί να δει να σε εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λέει ότι θα είναι ένας κόφτης ο οποίος θα σε δυσκολεύει στο να... Αυτό μπορεί να δημιουργεί και πρακτικά προβλήματα. Για να τα πάρουμε τα πράγματα, να τα δούμε λίγο πώς θα γιωθούν στην πραγματικότητα. Μπορεί ένας άρρωστος, ένας, ας πούμε, ασθενής, ένας πολίτης μας να έχει κάποιο σύμπτωμα. Παραδείγματος χάρη να έχει βήχα 15 μέρες. Θα πηγαίνει στον οικογενειακό του γιατρό, αυτός θα έχει το ρόλο του να τον αποκλείσει να πάει παραπέρα. Ναι. Θα του λέει δεν χρειάζεται να πας παραπέρα, πάρε αυτό το φάρμακο και ξανά άλλαξε εγώ σε 20 μέρες. Τώρα ο συγκεκριμένος πολίτης μπορεί να θέλει να το ψάξει παραπάνω. Οπότε τι θα κάνει, θα έρθει στο νοσοκομείο. Θα έρθει στο νοσοκομείο, θα το πούμε εμείς, έχεις χαρτί από τον οικογενειακό γιατρό. Θα πει αυτός όχι. Ναι. Και θα αρχίσει μετά να γίνεται. Ναι. Θα, δηλαδή δεν θα μπορεί να μπει στα τακτικά, θα πάει στα επίγοντα. Οπότε ουσιαστικά δεν λύνει το πρόβλημα, ναι, των επίγοντων. Μετά πάλι βέβαια, άμα δείτε το ίδιο το μνημόνιο, η ίδια συμφωνία. Λέει ότι θα δημιουργήσουν από εκεί μηχανισμούς καταμέτρησης που θα λένε αν πηγαίνουν στα επίγοντα κάποια άσκοπα. Και μετά θα δημιουργούν μηχανισμούς να τους αποκόπτουν και από εκεί. Δηλαδή φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτός είναι ένας μηχανισμός που προσπαθεί να παρεμποδίσει τον κόσμο να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Ναι. Επειδή κοιτάζω και τον χρόνο, δώστε μου μια εικόνα. Με τον κύριο Μπάρκα που συνομίλησα την προηγούμενη εβδομάδα, μου είπε το εξής, ότι το προσωπικό των κέντρων υγείας δεν προσελήφθην επιστήμονες γιατροί, γιατί δεν ήρθαν. Γιατί ενώ υπάρχουν προκηρύξεις. Και δεύτερον, θέλω να κάνω μία αναφορά στα αυτά που είπε για το νοσοκομείο της Πρέβεζας, ότι αυτή τη στιγμή στελεχώνεται συνεχώς το νοσοκομείο. Τι εικόνα υπάρχει σήμερα για όλα αυτά που σας λέω? Ναι, να σας πω καταρχάς για το νοσοκομείο. Καταρχάς το νοσοκομείο Πρέβεζας, όπως προείπα και στην αρχή, λειτουργεί ως μια επιχείρηση. Αυτό το οποίο ουσιαστικά γίνεται από τον προϋπολογισμό του, λένε πάρε αυτά τα λεφτά, 3.700 το χρόνο ξέρω εγώ, και με αυτά τα χρήματα θα προσπαθείς να κινηθείς. Τώρα ο διοικητής του νοσοκομείου ή ο εκάστοτε διοικητής προσπαθεί με αυτά τα λεφτά να πληρώσει το επιπλέον επικουρικό προσωπικό το οποίο πληρώνεται από τα έσοδα του νοσοκομείου, να πάρει ανάλωσιμα, να παρατεί δραστήρια για τη συντήρηση μηχανημάτων κτλ. Ο αρχικός προϋπολογισμός, ο οποίος κατατέθηκε για το νοσοκομείο, προέβλεπε χρήματα για επικουρικό προσωπικό, δηλαδή για το επιπλέον προσωπικό το οποίο διορίστηκε και λέμε ότι έχει στελεχωθεί, προέβλεπε το 1 τρίτο των χρημάτων τα οποία ουσιαστικά χρειάζονται. Λιγότερα λέτε. Το 1 τρίτο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού, να πάρθουν χρήματα από άλλους κωδικούς, δηλαδή από αναλώσιμα, από υπηρεσίες κτλ., για να βρεθεί αυτό το ποσό για να πληρωθούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ναι μεν, να μπορεί να συντηρείς το τριπλάσιο επικουρικό προσωπικό από όσο ο προϋπολογισμός σου δίνει τη δυνατότητα, σε βάρος βέβαια άλλων πραγμάτων. Ας πούμε σε βάρος του κτηρίου το οποίο θέλει συντήρηση και πιθανά να πήραν λεφτά από εκεί, σε βάρος αντιδραστηρίου που μπορεί να χρειάζεται αναλώσιμο κτλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια εικόνα ότι το νοσοκομείο σήμερα είναι στελεχωμένο καλύτερα σε σχέση με 2-3 χρόνια πριν. Αυτό όμως οφείλεται στο γεγονός ότι προσπαθούν τώρα να προσλάβουν παραπάνω επικουρικό προσωπικό από αυτό που μπορεί μέσω προϋπολογισμού.
έχοντας δώσει λιγότερο βάρος σε άλλα πράγματα τα οποία θα τα βρουν μπροστά. Δηλαδή, αν το κτίριο δεν το συντηρείς, είναι ήδη παλιό, ναι. Κάποια στιγμή θα φτάσει. Εσείς λέτε χρησιμοποιώντας κωδικούς για άλλες εργασίες, ναι. Είτε αφορά τον νηματισμό, είτε την, ναι, λειτουργία του νοσοκομείου, για να μεταφερθούν στον προϋπολογισμό για τους εξυπηρέτηση, ναι, των επικουρικών γιατρών, ναι, και προσλήψεις, λέτε. Γιατί αυτή η περίπτωση είναι η καλύτερη εικόνα. Τώρα. Όσον αφορά με τη Λευκάδα, που γίνεται μεγάλη κουβέντα, αν θα συνενωθεί, αν θα κάνει, ναι, κτλ. Ας πούμε λίγο τη θέση μας πάνω σε αυτό. Ναι. Εμείς πιστεύουμε ότι τα νοσοκομεία, τα γύρω-γύρω, δηλαδή το νοσοκομείο της Πρέβες, το νοσοκομείο, ναι, της Άρτης και το νοσοκομείο της Λευκάδας, είναι τρία νοσοκομεία τα οποία βρίσκονται σε δυναμική σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή, όταν το ένα νοσοκομείο αναβαθμίζεται, για να μπορεί να κρατηθεί αυτή η δυναμική ισορροπία, θα πρέπει αντίστοιχα να αναβαθμιστεί και το άλλο. Ναι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε ότι το νοσοκομείο της Άρτης, επειδή είναι ένα νοσοκομείο που κτηριακά είναι καλύτερο από το δικό μας, είναι ένα νοσοκομείο καλύτερα στελεχωμένο, με περισσότερες κλινικές, περισσότερο προσωπικό κτλ. Mm. Σε αυτό το επισκέπτονται, εκτός από τους ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται στον νομό Άρτας, το επισκέπτονται και από τον νομό Πρέβεζας, από Οροπό Λούρου και μετά όλοι ουσιαστικά πάνε εκεί. Αντίστοιχα, στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, εκτός από τους κατοίκους του νομού, έρχονται και κάτι και από την περιοχή του Ξηρόμερ και τη περιοχή της Λευκάδας, επειδή το νοσοκομείο της Λευκάδας είναι λιγότερο αναβαθμισμένο, είναι πιο υποβαθμισμένο από το δικό μας. Τώρα, αν στο νοσοκομείο της Λευκάδας φτιάξουν καινούριο κτίριο, το στελεχώσουν κτλ., είναι περισσότερο από προφανές ότι όλη η περιοχή της Λευκάδας και Ξηρόμερου θα απευθύνεται εκεί, ναι, με αποτέλεσμα να μειωθεί η επισκεψιμότητα, άρα και η χρηματοδότηση στο δικό μας και να μπει ανάμεσα σε δύο συμπληγάδες. Πώς να το εξηγήσω. Τώρα, αν μέσα σε αυτή την εικόνα, σε αυτή τη διαφαινόμενη εικόνα, προσθέσουμε και το γεγονός ότι θα βάλει στο νοσοκομείο της Πρέβεζας σε μια λογική συνεργασία με το νοσοκομείο της Λευκάδας, αντιλαμβάνεστε ότι το βάζει σε μια επικίνδυνη ατραπό, η οποία δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει. Ναι, η θέση του συλλόγου μας είναι ότι εμείς δεν το συμφωνούμε με αυτό. Είμαστε απέναντι σε αυτό και θα ενεργοποιήσουμε ό,τι δυνάμεις έχουμε για να το αποτρέψουμε. Και αποδείξαμε ότι με τη συντονισμένη προσπάθεια που κάναμε με τα πρωτοβάθμια σωματεία, έχουμε δυνάμεις να αντιδράσουμε. Καλά, αυτό ίσως μακροπρόθεσμα, θα έλεγα. Ναι. Μπορεί να έχει επιπτώσεις στη λειτουργία του νοσοκομείου της Πρέβεζας. Πάντως είναι πασιφανές ότι αν λειτουργήσει, το περιγράψετε κι εσείς, ναι, εκ των πραγμάτων θα έρθει η κατάσταση σε αυτό που επιμένω κι εγώ και εσείς, φαντάζομαι ότι ο σύλλογός σας, ότι υποβαθμίζεται το νοσοκομείο της Πρέβεζας. Εμείς θεωρούμε. Εσείς ότι... λέτε μπορεί να αναβαθμιστεί. Εμείς... σε ένα επίπεδο τι μιλάμε, για κτηριακό ή για έμψυχο δυναμικό. Εμείς καταρχάς ή ο προϋπολογισμός. Ναι, να σας πω. Εμείς καταρχάς θεωρούμε ότι το νοσοκομείο της Πρέβεζας, για να μπορέσει μέσα στα επόμενα 5-7 χρόνια να διατηρήσει την επισκεψιμότητα που έχει σήμερα, δηλαδή γύρω στα 70.000 άνθρωποι το χρόνο, θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε αντίστοιχο βαθμό που έχουν αναβαθμιστεί και τα νοσοκομεία των γειτονικών νομών. Σε διαφορετική περίπτωση θα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Αυτό μπορεί να γίνει κατά τη γνώμη μας με δύο τρόπους. Ένας τρόπος είναι κτηριακή αναβάθμιση, δηλαδή καινούργιο νοσοκομείο. Από την πλευρά της πολιτείας βλέπω δεν υπάρχει κάποια πρόθεση ως προς αυτό, ναι, το τομέα, αλλά όμως αντικειμενικά είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να αναβαθμιστεί. Και ένας δεύτερος τρόπος με τον οποίο πάλι μπορεί να αναβαθμιστεί είναι να αυξήσει το ήδη υπάρχον νοσοκομείο τις υπηρεσίες υγείας που παρέχει. Δηλαδή, κάθε κλινική να παρέχει περισσότερες υπηρεσίες από αυτές που παρέχει τώρα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, οι χειρουργοί να κάνουν μεγαλύτερη γκάμα χειρουργείων, η ορθοπαιδική μεγαλύτερη γκάμα χειρουργείων και ούτω καθεξής. Υπάρχει, ας πούμε, μπορεί να κατευθούν προτάσεις από τους διευθυντές του. Αυτά συνάρτηση για τον προϋπολογισμό. Αυτά όλα για να γίνουν χρειάζονται πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι και χρήματα. Όμως. Ένα κράτος, μια κυβέρνηση η οποία θεωρεί ότι εσύ δεν είσαι καλή επιχείρηση, γιατί να έρθει να σε χρηματοδοτήσει παραπάνω. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει αυτή η λογική του να βλέπεις τις δομές υγείας ως επιχειρήσεις. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Αυτή είναι η αφετηρία πάνω στην οποία μπορούμε όλοι να κουβεντιάσουμε. Αυτό είναι και το περιεχόμενο της καταγγελίας που κάνατε με το σύλλογό σας. Ουσιαστικά δηλαδή έχει μια πλήρη αναφορά στο πλαίσιο στο οποίο γίνεται η κυβέρνηση καθοδηγούμενη από τους δανειστές και τους συναυτό. Αυτό είναι νομίζω το μήνυμα. Και εκείνο που αναφορά κάνετε είναι ότι δεν υπάρχει υπαρχή υγείας, δημόσια υγεία, αλλά υπάρχει ένας καταναγκασμός των πολιτών σε μια διαδικασία που εξελίσσεται υπέρ των ιδιωτών. Αυτό είναι το περιεχόμενο, δεν θα έλεγα. Θα μπορούσα να προσθέσω πάνω σε αυτό το οποίο είπατε ότι έχουμε και το καινούριο σημείο εδώ πέρα, ότι και το ίδιο το κράτος είναι σε ρόλο επιχειρηματία, δηλαδή, ναι, και το ίδιο το κράτος, το ίδιο το Υπουργείο Υγείας
δουλεύει, αξιολογεί και με τις αξιολογίες που θέλουν να φέρουν κτλ. Προχωράει με όρους επιχειρηματικούς. Δηλαδή, εκτός το ότι υπάρχουν ιδιώτες στον χώρο της υγείας, βλέπουμε εργολάβους κτλ. Και το ίδιο το κράτος λειτουργεί ως επιχειρηματίας και αυτό, κοιτάζοντας έσοδα και έξοδα. Όμως, δεν μπορεί, εδώ παραδείγματος χάρη στην Πρέβεζα, μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη προσέλευση στο νοσοκομείο. 70.000 άνθρωποι ήρθαν το 2016, αλλά ήρθαν άνεργοι, ανασφάλιστοι, ψαράδες, αγρότες, κτηνοτρόφοι. Δεν ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασφάλειες, ναι, που πληρώνουν, καταλάβετε. Ναι. Δηλαδή, ενώ είναι σαν δομή απαραίτητο, σαν επιχείρηση. Εσείς λέτε ότι το κεντρικό κράτος έχει την ίδια φιλοσοφία. Θα πρέπει να, ο κόσμος να κατανοήσει ότι η αλλαγή της κατεύθυνσης, της πολιτικής κατεύθυνσης, νομίζω ότι θα δώσει έτσι ένα διαφορετικό περιεχόμενο. Ναι, νομίζω ότι το κράτος ρόλο επιχειρηματία δεν υπηρετεί, ναι, τον κόσμο της Πρέβεζας και γενικότερα. Το χρόνος κοντεύει να τελειώσει. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο έτσι να επισημάνετε κλείνοντας την κυρία Κύρλα. Αν μας διέφυγε κάτι στη κουβέντα μας εδώ. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι καλυφθήκατε, ότι αυτή ήταν η... Μένει το θέμα του ΕΚΑΒ, βέβαια υπάρχει ένα θέμα με το ΕΚΑΒ, δεν ξέρω, ίσως δεν έχουμε το χρόνο να ολοκληρώσουμε, ναι, αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω, Μαρία μου, παρότι δεν μίλησες, σε εκπροσώπησε... Εκπροσώπησε ο κύριος Κύρλας. Ο πρόεδρος. Κωστή, να σε ευχαριστήσω πολύ που είχαμε την χαρά. Τα λέγαμε τον αδερφό στο Βαγγέλη, τον Κύρλα, αγαπητή, το θυμόσαστε, στο Σύλλογο των Φαρμακοποιών. Το ίδιο αγαπητός είναι και ο Κώστας ο Κύρλας. Για να σας αποχαιρετήσουμε στο πρώτο μέρος, να ευχαριστήσω το Σύλλογο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου Πρέβεζας. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Ναι. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις.